Συμμετείχα στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, όπου υιοθετήσαμε γενική προσέγγιση της πρότασης οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και Στάθμευσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετική σημασία θέμα που ενθαρρύνει και διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρέμβαση μου ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Κύπρος ήταν ένα από τα 8 κράτη-μέλη που συμμετείχε με επιτυχία στο πιλωτικό πρόγραμμα της Κάρτας Αναπηρίας και Στάθμευσης από το 2017. Στο Συμβούλιο ανταλλάγησαν επίσης απόψεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2024, πράσινη συλλογική διαπραγμάτευση, τις κοινωνικές επενδύσεις, ενώ συζητήθηκε και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Ρατσισμό 2025-2020-2025.